Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Δεν σας έχω συνηθίσει σε τέτοιου είδους βίντεο, αλλά επειδή έτυχε τώρα να φτιάξουμε ένα PC για έναν φίλο, τον φίλο Τρίφο, μου λέει θα κάνουμε βίντεο, του λέω θα το κάνουμε. Λοιπόν, θα σας δείξω πρώτα το προηγούμενο του PC, γιατί η κατάσταση ήταν απελπιστική. Μου το έφερε βασικά να το φτιάξουμε και τελικά όχι δεν το φτιάξαμε, με το που το έφερε και το είδα του λέω άστο. Λοιπόν, από το PC το παλιό θα κρατήσω μόνο αυτά. Μ' αρέσανε. Άντε και την κάρτα γραφικών, γιατί είπαμε ότι είναι ακριβές οι κάρτες και επειδή την είχε και δεν παίζει και πολύ σοβαρά παιχνίδια. Ησυχία στο ακροατήριο. Λοιπόν, σας δείξω πρώτα το παλιό, το φέρω σε φέτες, κομμάτια. Λοιπόν, έχουμε αυτό. Θυμάσαι τι είχε το PC. Τι είχε, 4 GB RAM. 6 GB RAM. 6. 2, 3 τεσσάρες δηλαδή. 3 διάρες. 3 διάρες. Τι επεξεργαστή. Διπλήρωνο στα 2,8. Τέρμα τέλεια. Λοιπόν, αυτό φεύγει. Και έχουμε και λέμε. Τι πήραμε να βάλουμε. Επειδή το θέλει για να παίζει LOL και για ίντερνετ και τα σχετικά, και είπαμε να βρούμε κάτι σε φθηνό, να μην φτιάξουμε κάτι ακριβό, έχουμε και λέμε λοιπόν. Ξεκινάμε πρώτα με τον με το Ryzen. Ποιο Ryzen πήραμε, ρε? 3. Λοιπόν, Ryzen 3 1300, τετραπύρινος στα 3,5. 1300X είναι ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον σκληρό που ήδη είχε, που είναι τέρα, ήταν 1 τέρα. Την καρτούλα που την έχει είναι 2 GB, λεπτομέρειες δεν ξέρω, αγνοείται. Έχουμε πάρει το VS550 για το φωτοτικό. Νομίζω είναι πέρα αρκετό για το build που θα φτιάξουμε, γιατί θα είναι, νομίζω είναι και overkill για το build συγκεκριμένο. Έχουμε την ASRock, την α320, δεν είπαμε να πάρουμε κάτι πιο ακριβό, θέλαμε κάτι οικονομικό, οπότε πιστεύω ότι είναι ok. Παίρνει και M2, οπότε μπορεί να σηκώσει και κάτι παραπάνω στο άμεσο μέλλον, μπορεί να στήσει κάτι άλλο χωρίς να αλλάξει μητρική. Έχουμε SSD 240 της Kingston, πάλι είπαμε να πάρουμε ό,τι πιο οικονομικό υπήρχε για να δουλέψουμε. Νομίζω αυτά. Α, και έχουμε πάρει μια οκτάρα μνήμη της Fury HyperX. HyperX Fury μάλλον, DDR4. Δουλεύει στα 2400, αν δεν κάνω λάθος. Αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Σήμερα θα γίνει δικάμερη η όλη φάση. Θα βάλω και αυτήν εδώ πέρα από εδώ πέρα να τραβάει για να βλέπετε κιόλας τι γίνεται μπροστά. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχει μέσα τα κλασικά, ένα SATA για τις υποδοχές πίσω, το CD του drivers που δεν χρειάζεται, το βιβλιαράκι του manual που επίσης δεν χρειάζεται. Τι φάση, έχει μία βίδα εφεδρική. Μία βίδα εφεδρική. Λοιπόν, χαρτί και η motherboard. Πριν την ακουμπήσουμε, πάω να πιάσουμε καλοριφέρ για τη γείωση. Εντάξει, κομπλέ. Δεν το ξέρεις αυτό? Όχι. Πρέπει να πιάσεις καλοριφέρ για να γειωθείς. Πριν την πιάσεις. Γιατί? Δεν το ήξερες. Να μου το έμαθες. Λοιπόν, γελάει. Δεν το ήξερε. Λοιπόν, χαρτί. Έφυγες. Καλό χαρτί. Εντάξει. Ό,τι σ' αρέσει το κρατάς. Γούτσι φίλε, μικρούλα. Κοίτα για τα λεφτά της, είναι ότι πρέπει. Πού είναι ο Ryzen, ρε? Τον έβαλα πίσω. Λοιπόν, αφήνω αυτό στην άκρη. Αυτά θα τα βάλω πίσω για να μην πιάνω χώρο. Ryzen.
μέσα. Τίποτα. Κουτί. Πάρ' το να το βάλεις στη συλλογή σου. Λοιπόν... Ryzen. Έχει αυτοκολλητάκι, ε. Το βάλουμε στο κουτί μπροστά. Καβάτζα πένα. Ryzen 3. Λοιπόν... Τον αγαπώ. Είναι το πρώτο build με Ryzen που κάνω. Δες. Είναι ο επεξεργαστής και πάνω έχει δεύτερο κουτάκι που έχει το αυτοκόλλητο. Δηλαδή, εντάξει, αντί να το πετάξουν μέσα στις κουτίνες, το έχουν σε τέτοιο. Λοιπόν, και εδώ είναι η ψύκτρα του Ryzen. Δεν είμαι σίγουρος αν φωτίζει του Ryzen 3. Νομίζω δεν φωτίζει. Νομίζω από το Ryzen 5 και μετά φωτίζει. Δεν είμαι σίγουρος. Παιδιά, έχω γίνει μουσκεμα πραγματικά. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Έχω ανοίξει παράθυρα, έχω ανοίξει τα πάντα. Μέχρι να στήσω κάμερες και να σετάρω, είχα γίνει μουσκεμα. Λοιπόν, παίρνουμε. Έφυγε μια βίδα. Δεν τη χρειαζόμαστε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Αλλάζω συλλογές γιατί δεν βολεύουνε. Παίρνω τα μεγάλα μέσα. Α, επίσης έκανα την αλλαγή. Νομίζω όσοι βλέπατε το κανάλι από την αρχή το ξέρατε το παλιό το κουτί. Είχα το Zalman το R1 και έχω πάρει τη Sennheiser το S340 Lite. Τώρα όμως, επειδή το έχω στην άκρη πεταμένο και επειδή το παλιό το κουτί είναι για πέταμα, για σαβούρα, θα του δώσω το δικό μου το παλιό κουτί, μιας και δεν το χρειάζομαι και θα πάει για φούντο. Λοιπόν, πού είσαι Ryzen? Ryzen! Βαρύς είναι ρε! Που είμαι εγώ της παλιάς σχολής, εγώ είμαι στους FX, λοιπόν. Κάποια στιγμή σταμάτησε να γράφει εκείνη γιατί δεν είχε κάρτα, τη φόρτωσα, έβαλα κάρτα. Τη φόρτωσα με άλλη κάρτα θέλω να πω. Και συνεχίζουμε, θα δω στο μοντάζ, δεν έχει τραβήξει. Λοιπόν, έχω κουμπώσει επάνω τον Ryzen, έχω βάλει επάνω την ψύκτρα του Ryzen, έχουμε βάλει την μνήμη RAM. Συνεχίζουμε, τώρα θα πάρω το... Αυτό. Και θα το βάλω εκεί και αυτά. Και θα ανοίξω και τροφοδοτικό και θα βάλω και τέτοιο, θα βάλω και αυτό, θα βάλω και αυτά και πάμε. Έρχεται το κουτί. Πιο πολύ θα το θυμάστε, είχε παίξει και στο Deopnologist. Είναι ο καμβάς με τα αυτοκόλλητα που είχε σχολιάσει. Κρύβομαι. Γεια σε όλους, λοιπόν. Για να πάρω αυτό. Συνειδητοποίησα ότι η μητρική δεν είχε μέσα βίδες. Το τροφοδοτικό λέω. Η μητρική δεν είχε μέσα βίδες. Αλλά δεν θυμάμαι, οι μητρικές έχουν βίδες ή τα κουτιά έχουν βίδες για τις μητρικές. Νομίζω οι μητρικές έχουν βίδες. Δεν είμαι και σίγουρος όμως. Δες πω, αν βίδες έχω, αλλά εντάξει. Λοιπόν, νομίζω είναι ok. Είναι πολύ ok. Λοιπόν, τώρα θα φέρω αυτήν από πάνω για να βλέπετε μέσα. Μου φαίνεται κουλό ρε παιδιά που δεν έχει μέσα βίδες, δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, τώρα που έχω εγώ βίδες όμως. Λοιπόν, σας έφερα και αυτήν από πάνω να βλέπετε. Συνεχίζουμε. Βίδες βρήκα τελικά, είχαμε σε μια κούτα όλα κομπλέ. Ω, έφυγε. Guys, βιδόθηκε. Λοιπόν, το αμέσως επόμενο είναι να βάλουμε τους σκληρούς και το τροφοδοτικό, αλλά θα αρχίσω πρώτα από το τροφοδοτικό. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να τα ανοίξουμε. Συσκευασία έχει
τις οδηγίες. Σας αφήνω πίσω. Τροφοδοτικό. Λοιπόν, όπως είπαμε, η module έχει μέσα το καλώδιο, το κλασικό του ρεύματος. Αυτό δεν το χρειαζόμαστε. Και έχουμε και λέμε... Αυτά εδώ να μην τα πετάτε, να τα κρατάτε. Είναι για την υγρασία ό,τι πρέπει. Θα το βάζετε μέσα σε καλώδια που αποθηκεύετε και τα σχετικά και δεν μαζεύουν υγρασία τα καλώδια. Μην τα πετάτε ποτέ αυτά τα gel. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τροφοδοτικό. Αφήνω κάτω 80+. Το τροφοδοτικό μας. Τη Corsair. Και το τοποθετούμε με ευλάβεια στη θέση του. Ήρθε ο Cable να κάνει management. Λοιπόν, θα σας δείξω λοιπόν σήμερα πώς γίνεται και το σωστό cable management. Λοιπόν, στο κουτί του συγκεκριμένο έχει μια τρύπα εδώ, μια τρύπα εδώ και μια τρύπα εδώ. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, περνάμε όλο το καλώδιο τροφοδοτικό από αυτήν εδώ πέρα την τρύπα. Τα βλέπετε από αυτή την κάμερα. Λοιπόν, απλά επειδή δεν χωρώνω όλα μαζί, τα περνάμε ένα-ένα. Περνάμε ένα. Περνάμε δύο. Λοιπόν, γιατί θυμόμουν ότι είχαμε πάρει ήμι module. Τελικά δεν είναι ήμι module. Ούτε module. Τα έχει όλα πάνω. Λοιπόν, περνάμε από τέρμα πάνω το καλώδιο της μητρικής και το φέρνουμε όμορφα από την πλευρά αυτή. Το γυρνάμε για να κουμπώσει επάνω στην μητρική μας. Λοιπόν, κούμπωσε. Συνεχίζουμε τώρα. Αυτό το καλώδιο είναι... Α, καλή φάση ρε, το έχουν κάνει προέκταση. Ο πανέξυπνη ρε. 2 hours later. Να σας δείξω και το τελικό αποτέλεσμα. Εγώ είχα πιο πολλούς σκληρούς, αυτό εδώ πέρα κανονικά είχε εδώ πέρα και άλλα πράγματα από το Zalman. Έχει εδώ πέρα, εγώ τα έχω ξυλώσει όλα και είχα βάλει αυτό το παλιό μου το κουτί γιατί αυτό παίρνει 4 δίσκους μέσα. 1, 2, 3, 4. Λίγο ζωρίστηκα να κουμπώσω ξανά το δίσκο εδώ πέρα. Αλλά είμαστε ok, εδώ είναι ο κανονικός, εδώ έχω βάλει τον SSD. Ήθελα να το βάλω σε ένα όμορφο σημείο να φαίνεται, αλλά δεν τα κατάφερα. Αυτό είναι. Cable management όσο καλύτερα μπόρεσα. Αυτά δεν θα φαίνονται γιατί το κουτί έχει μέχρι εδώ πέρα τζάμι. Αυτό κλείνει και δεν φαίνεται. Είναι μαύρο. Αυτά. Πάω να βάλω Windows. Ελπίζω να σας άρεσε. Ήταν λίγο... λίγο το βίντεο μπαμ μπαμ το σημερινό. Εντάξει, δεν είχα και πολλά πράγματα να δείξω. Αυτό ήταν λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά. Να είστε καλά. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό. Ήταν πιο build φάση. Δεν ήταν τόσο στα βίντεο που με έχετε συνηθίσει. Πάμε να δούμε πλάνα από το κουτί που δουλεύει και λίγο τη διαδικασία του Windows. Θα σας αφήσω όμως εγώ από εδώ. Θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σε όλους. Και τώρα θα βλογκάρουμε. Υπάρχει ένας πανικός, παιδιά, είναι όλα ό,τι να. Λοιπόν, κάθομαι και είναι εδώ. Είναι έτοιμο, γίνεται εγκατάσταση των updates. Τώρα είναι στο 63%, το έχω συνδέσει, το έχω σετάρει, το έχω εδώ. Και ο Γιώργος έρχεται, πετάχτηκε μια δουλειά και θα το πάρει. Αυτά!